Πολύ καλησπέρα Και Δεύτερο βιντεάκι Top 10 εκατοντάδας yeah. Σήμερα θα πιάσουμε Από το 101 Μέχρι το 200 Από τα literary creep Γιατί όπως βλέπετε τα βίντεο Προχωράνε και μαζεύονται Όπω ε, όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο δύσκολο να επιλέξω 10. Πάρα πολλά που δεν μπήκανε στη λίστα, νιώθω λίγο, με πόνες σε λιγάκι. Αλλά έχω πει, δεν θα έχει honorary mentions, θα είναι μόνο 10 για κάθε 100 βιβλία που καλύψαμε. Και γιατί δυσκόλευσε το πράγμα, κυρίες και κύριοι, έτσι απότομα. Γιατί στα πρώτα 100 βίντεο, ε, ουσιαστικά καλύπταμε 7 συγγραφείς. Τώρα, σε αυτή την εκατοντάδα, άρχισαν να αλλάζουν ε, σειρέ που κάλυπτα σε συγκεκριμένες μέρες και κάποιες από αυτές τις σειρές είχαν πάρα πολλούς συγγραφείς. Τι εννοώ για να τα πάμε αναλυτικά. Λοιπόν, κάθε Σάββατο, καλύπταμε τον Πράτσετ. Πάλι καλά είχε βιβλία το παιδί να δώσει. Ξεκινώντας με το... Συνεχίζοντας χρονολογικά με από το Soul Music μέχρι και το We Free Men στο δισκό κόσμο. Κυριακή επήλθε μία αλλαγή. <laughs> Καλύψαμε όλο τον Parker του Connolly και ξεκινήσαμε ε, τα Gutenberg. Τη σειρά Orbis Litter της Gutenberg. Ε, και τη συγκεκριμένη σειρά, όπως έχω πει, θα τη πιάσουμε σε δεκάδες. Ε, οπότε φτάσαμε από το 1 μέχρι το 10. Συγκεκριμένα από το... Μισό να το βρω... Moby Dick. Μέχρι και το... Φτάσαμε μέχρι και το... ασπροφόρη. Όχι, φτάσαμε μέχρι και τον Αρθούρο. Ε, οπότε, ναι, σχεδόν όλη την πρώτη δεκάδα είναι μέσα σε αυτό το βίντεο. Μετά, τη τρίτη, ε, τη δευτέρα, συγγνώμη, τη θέση της Sunrise πήραν οι Γάλλοι, παραμείνανε οι Γάλλοι η συγκεκριμένη σειρά από το βήμα. Ε, το πρώτο και όλα και το βίντεο 101 ήταν η Νανά και φτάσαμε μέχρι και το... μισό λεπτάκι. Είναι λίγο κάψιμο. Μέχρι και το Σιλβέστρο Μπονάρ. Τρίτη, όπως από την αρχή του καναλιού μέχρι και σήμερα, η τρίτη είναι πάντα Steven King. Ε, από το Δρομέα μέχρι και την αστυνομία της βιβλιοθήκης, που η αστυνομία της βιβλιοθήκης ήτανε και το βίντεο 200. Τετάρτε καλύψαμε όλο το Dresden Files του Butcher και ξεκινήσαμε να καλύπτουμε τους Ρώσου από το βήμα. Με πρώτο βιβλιαράκι να είναι το ταρά Μπούλμπα και να φτάνουμε μέχρι και το Πόλεμο και Ειρήνη. Πέμπτη καλύψαμε χρονολογικά όλο τον Μπάρκερ μέχρι και τα Ευαγγέλια της Κόλασης και μετά τη θέση του πήρε ε, η βιβλιοθήκη του Τρόμου που μέχρι και σήμερα κάθε πέμπτη είναι αφιερωμένη στη βιβλιοθήκη του Τρόμου και είχαμε φτάσει μέχρι και το τσιλ, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, το τσιλ το δεύτερο, τέλος πάντων. Και οι Παρασκευές ολοκληρώσαμε το... τη σειρά του Dritzt, του R.A. Salvatore, φτάσαμε μέχρι τις δύο λεπίδες και αρχίσαμε να καλύπτουμε κάθε Παρασκευή το μια σειρά από άτυχη γεγονότα. Με αυτό το μπερδεψιούρικο intro, γιατί με έκαψε όλο αυτό το πράγμα, τι καλύψαμε και πότε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο chunk αυτό τον βίντεο. Ε, κατά τη διάρκεια αυτών των βίντεο κιόλα, όπως θα διαπιστώσατε, βαρέθηκα να βγάζω φωτογραφίες για thumbnails με κούρασε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, ακόμα και αν το κάναμε μία φορά την εβδομάδα με τη Λένα, αλλά ήμουν του στυλ, βγάλε, βγάλε γρήγορα και τις 7 να τελειώνουμε. Οπότε ήταν όλες πα, 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 πα. αλλά με κούρασε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ το χάλια ποιότητας thumbnail που είμαι έτσι, που ουσιαστικά ήταν για τα βιβλία που δεν είχα. Ε, αυτό θα ήθελα να το βάζα ακόμα, αλλά μ' αρέσει που βρίσκω κάποιο artwork online που κολλάει με το βιβλίο. Ε, και ναι, νομίζω από αυτά τα βίντεο είχα αρχίσει πλέον να λύνομαι. Δηλαδή όπως είμαι και τώρα πια μα, το να πατάω record και να μιλάω. Από την αρχή, εντάξει, τα πρώτα 100 βίντεο, ναι, εντάξει, υπήρχε μια δυσκολία μέχρι να οικειοποιηθώ. Πλέον όμως είναι η ψυχοθεραπεία μου, ας πούμε, η... Πώς το λένε, σαν να τα λέω σε ένα φίλο ξέρω εγώ. Οπότε, ευχαριστώ και εσάς που με ακούτε και πάμε στο ζουμί, γιατί ε, έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε. Λοιπόν, νούμερο 10. Σάσκα Ζιγκουλιόφ. Ε, πάρα πολλά βιβλία ε, που δεν μπήκανε σε αυτή τη λίστα με πονέσανε. Δεν θα αναφέρω τίτλους γιατί θα είναι σαν να κάνω έμεσα honorable mentions και έχουμε πει θα το κρατήσουμε στα 10. Αλλά ήταν πρώτη μου επαφή με Αντρέγεφ. Έκτοτε διάβασα και ένα-δύο διηγήματα τρόμου, κυρίες και κύριοι, ε, γιατί είχε κάνει ένα σχόλιο. Αν θυμάμαι καλά, η αγάπη που με έβαλε να ψάξω ε, και βρήκα και ήταν πάρα πολύ μπόμπα. Ε, Ουσιαστικά με αυτό το βιβλίο έχουμε μια καλύτερη μάνα του Γκόρκι και ένα συμπτυγμένο Ντοστογεύσκι. Αυτό μου έβγαλε κυρίε και κύριοι ο Αντρέγεφ. Ε, ε, αν ο Ντοστογεύσκι δεν πλατείαζε στα μεγάλα του και μαζευόταν θα ήταν περίπου σαν τον Αντρέγεφ. Και αν η μάνα ήταν λίγο πιο hardcore. Ε, ε, ναι. Το πρώτο είναι ανεπιφύλακτα, αναλυτικά reviews υπάρχουν για οποιοδήποτε βιβλίο θα πω στο κανάλι. Μπαίνετε, αναζητάτε, ό,τι θέλετε, υπάρχουν αναλυτικά reviews. Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα. Θα πω έτσι μια γενικότερη εντύπωση. Έπειτα, νούμερο 9. Εμίλ Ζολά, το ανθρώπινο κτίνος, Δύο εκδοσούλες. Αυτό με εικονογράφηση. Ε, θα το δείτε στο άλλο βίντεο, <laughs> άμα το ψάξετε. Ε, εντάξει, παιδιά, γενικά έχω πει Ζολά Μπαλζάκ είναι οι ροές μου, αλλά αυτό το βιβλίο από την αρχή σε γραπώνει. Ε, έχει πάρα πολύ γρήγορου ρυθμούς, πάρα πολύ μπλεγμένη την ιστορία του με την άποψη ότι κανείς από τους ήρωες δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα από όλο αυτό το συνοθήλευμα συναισθημάτων και καταστάσεων. Πάρα πολύ ωραίε συνδέσει ε, με, με, με όλο το Σάγκα των Ρουγκών. Μακάρ, ε, τι να πω, Ίσως αν να διαβάσετε ποτέ ζωλά να πιάσετε μόνο αυτό. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Αλλά είναι από τα πάρα πολύ δυνατά του. Μην πιάσετε την Ανά. Είναι υπερεκτιμημένη. Όχι, πάμε στα πλαίσια του honorable mentions, άμα το πάμε έτσι, οπότε σταματάω. Νούμερο 8. Το Sacramento, το αρχαίο μυστήριο. Εντάξει, ό,τι και να πω, το έχω ήδη πει πολλές φορές. Ο Clive Barker είναι από τους αγαπημένους μου. Σε αυτό το βιβλίο δεν με τρέλανε τόσο ο πρωταγωνιστής μας, όσο η σχέση του με το ζευγάρι ανταγωνιστών, με το ζευγάρι γκρι χαρακτήρων τέλος πάντων που εισάγει ο Μπάρκερ, όπως σε κάθε βιβλίο του, ε, οι οποίοι έχουν κάτι που θυμίζει πάρα πολύ Αδάμ και Εύα, αν φτάνανε μέχρι τις μέρες μας. Ε, μόνο αυτό θα πω. Έχει πάρα πολύ ωραίες σκηνές. Ε, θα μπορούσα να επιλέξω κάποιο άλλο από αυτά που είχα καλύψει του Μπάρκερ σε αυτό το διάστημα, αλλά θα δείτε, θα δείτε και τι άλλο ακολουθεί. Top 10 είναι αυτό. Έχουμε ακόμα. 19, 8. 7. Με πάρα πολύ δυσκολία πάλι. Έβγαλα άλλα έξω από του Ρώσους, από το top 10. Αλλά δεν υπήρξε, δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, πρέπει να διαβαστεί, παιδιά. Ε, το ξέρω ότι ίσως στο συλλογικό ασυνείδητο, ίσως στο μυαλό του κόσμου να έχει κάτι ο τίτλο το αστείο ειδικά εδώ στην Ελλάδα παροδίες του Σεφερλή να το έχουν κάπως ευτελήσει ή ταινία ίσως να είναι πολύ παλιακή άμα την έχετε δει και δεν ξέρετε τι να περιμένετε αλλά το βιβλίο είναι τρομερό. Το γεγονός ότι ακολουθούμε τον ήρωα όλη του τη ζωή σχεδόν από τη γέννησή του το λάτρεψα και όλα τα levels του βιβλίου τα λάτρεψα. Ε, ναι. Δόκτωρ Ζιβάγκο κύριε και κύριοι. Μπόρις Πάστερνακ. Μετά. Έξι. Book of Bones. Του Τζον Κονόλι. Εδώ πέρα... Έφτασε σε ένα κρεσέντο, κυρίες και κύριοι, ο Κονολάρας μας, ο τρελός, ο Ιρλανδός. Πολύ περισσότερο και από το «Μαύρο Άγγελο», πολύ περισσότερο και από την «Οργή των Αγγέλων». Ε, η κλασική του μίξη αστυνομικό με μεταφυσικό ε, ήταν πάρα πολύ καλή πάλι, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο δεν μπορούσα να περιμένω απλά να βγει από τη μέση η έρευνα, η αστυνομική ας πούμε και να μπούμε σε όλο το ψωμάκι. Οι δύο εχθροί του, ο Κουέιλ και η Πάλι Νταμόρς είναι απλά πανέμορφοι. Ο Τσάρλι, ο Λούις και ο Έιντζελ είναι τρομεροί σε αυτό το βιβλίο. Ε, όταν είχα δει, όταν είχα ψηλιαστεί που το πάει και έχοντας διαβάσει και το Nocturnes 2 δεν μπορούσα να περιμένω να μεταφραστεί και το διάβασα από εδώ. Και μετά, και ήταν το πρώτο που δεν μπορούσα να περιμένω να μεταφραστεί. Και μετά, όταν βγήκε στα ελληνικά, το ξαναδιάβασα. Το έχω διαβάσει δύο φορέ και είναι τρομερό βιβλίο, κυρίες και κύριοι. Μετά. Νούμερο 5. Πάλι με του Γάλλους όπω είπε και με του Ρώσους. Που, καλύψαμε τόσα βιβλία. Ε, για να καταλάβετε κιόλα, καλύψαμε σχεδόν την πρώτη δεκάδα τη Gutenberg και από Gutenberg, από τη συγκεκριμένη δεκάδα, δεν μπήκε τίποτα στο top 10. Ε, γι' αυτό σα λέω ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί έχει πιο πολύ ποικιλία κάθε εβδομάδα. Αλλά δεν μπορούσα να μην βάλω οι άθλοι. Εντάξει, παιδιά, διαβάζετε μπαμ. Ε, τρομερό βιβλίο, δεν, δεν, δεν ξέρω τι να πω <χει> πραγματικά, δηλαδή και ο Γιάννης Αγιάννης και ο Ιαβέρης και όλο το, ό, όλοι οι πρωταγωνιστές έχουν οι σκηνές που θα σε αγγίξουν ε, πολύ gothic σε κάποια σημεία, πολύ σκοτεινό ε, γεμάτος το συνέστημα χωρίς να γίνεται μελό πάρα πολύ δυνάτο βιβλιαράκι μετά, νούμερο 4. Μαύρο πύργο νούμερο 3, ρημαγμένη τόπι του Στίβεν King. Ε, τα είπαμε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ή όχι. Δεν το έχουμε καλύψει. Δεν θυμάμαι. Έχω λίγο ζαμπονιάσει με, με αυτό το καιρό και με τα βίντεο που έχω κάνει αυτές τις μέρες. Ε, μαύρος Μαύρο πύργος. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το λατρεύουμε κάθε προσθήκη. Και πάμε στο top 3. Θα έβαζα drumroll άμα ήξερα edit εδώ πέρα. Το top 3 είναι από μόνο του, ε, αυτό είναι πολύ αστείο, Ένα πύργος από βιβλία όσα είναι αυτά που δείξαμε. Εδώ πέρα έχω άλλο ένα πύργο από βιβλία. Ε, γιατί πάλι έχω και εδώ διαφορετικές εκδόσεις, εκτός από το νούμερο 3 που έχω μόνο μία έκδοση, αλλά δεν πειράζει. Το φαράγγι της καρδιές, Τα μυστικά της Βαβυλώνας. Ε, δεν φαίνεται. Η σκόνη, τέλος μα. Όσο είναι εφιαλτικό σε κάποια σημεία, τόσο ονειρικό είναι σε κάποια άλλα σημεία. Ίσως από τα καλύτερα intro βιβλίου του Μπάρκερ ever, αν και είναι πολύ δύσκολο να το πω αυτό. Κλάιβ Μπάρκερ, τον αγαπάω, μας λείπει πάρα πολύ. Μακάρι να μας δώσει κάποια βιβλιαράκια ακόμα. Ε... αλλά ναι, παρά τον όγκο του, παιδιά, διαβάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Η άλλη μια φορά δείχνει γιατί ο κύριος Κλάβδιος κάνει πιπί -πι πάνω σε όλους τους άλλους συγγραφείς. <laughs> ε, τρόμου κυρίως. Και ένα ήρωας και μια ηρωίδα που μπορείς να τους ακολουθήσεις, όσο περίεργη ίσως και αν είναι. Ε, μια ανταγωνίστρια femme και εντελώ ε, σκοτεινή θηλυκότητα αλλά λίληθη, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και πιάνει μια περίοδο που, πιέ, ε, του πρώιμου Hollywood όπου έχει πάρα πολύ μαγεία ε, στα μάτια κυρίως του αμερικάνικου κοινού. Είδα και μια ταινία πρόσφατα, το Babylon, που τοποθετείται εκεί πέρα αλλά και σε εμά έτσι όπως το μεταφέρουν με αυτόν τον ενθουσιασμό όσοι καταπιάνονται με το θέμα, βγάζει έτσι κάτι ονειρικό και κάτι μελαγχολικό και νοσταλγικό για εποχή που δεν ζήσαμε ούτε εμείς, ούτε οι παππούδες μας ίσως. <χω> Νούμερο 2. Και όσοι με ξέρετε, θα το περιμένατε μάλλον. Έχω πει, αν κάποιος έχει βγάλει δημοτικό και είναι να διαβάσει ένα βιβλίο στη ζωή του, πρέπει να είναι αυτό εδώ. Άνα Καρένινα του Λέον Τολστόη. Ε, δεν υπήρξε μέσα μου να κοντάρω χτυπηθώ αν θα είναι η Καρένινα ή ο Πόλεμος και η Ειρήνη. Ήθελα να είναι και τα δύο, αλλά η Καρένινα είναι πολύ πιο προσιτή, είναι πάρα πολύ... Σκόνη. Πολύ πιο προσιτή, πολύ πιο ευανάγνωστη, καταπιάνεται με τα πάντα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, καλλιτεχνικά, πολιτικά, ανθρωπιστικά, κοινωνικά, ερωτικά, τα πάντα. η ε, ηρωίδα μπορεί να είναι και αυτή ίσως τη συλλογική συνείδηση κάπως τραγικ από την άποψη του μελό ή οτιδήποτε, αλλά είναι από τις μου ηρωίδες κλασικής λογοτεχνίας, την καταλαβαίνεις, όπως και το σύζυγό της, τον εραστή της όχι τόσο. Um, και νούμερο ένα είναι Gutenberg αλλά έχω πει ότι όταν θα καλύπτουμε αριθμητικά την Gutenberg ίσως να ξαναπώ δύο λόγια ε, για το συγκεκριμένο βιβλίο γιατί το βήμα είχε αυτή την έκδοση που όταν τη διάβασα μου είχε φανεί πολύ κομπλέ αλλά δεν ήξερα τι όγκο έχει το original ε, αλλά for shame έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά με το ψαλιδάκι τους αλλά shame και την πρώτη φορά που το διάβασα είχε τρομερό impact μέσα μου και τη δεύτερη φορά που το διάβασα αυτό εδώ το ελαφρύ ανάγνωσμα, όπως και η Καρένινα. Ε, τη δεύτερη φορά όμως ήρθε και με συντάραξε πραγματικά. Ήμουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου και μου, είναι, μου φέρθηκε ε, σαν βιβλίο αυτοβοήθειας, κατά κάποιο τρόπο. Ε, μου έδωσε πάρα πολύ... Όρεξη για ζωή και θέληση για ζωή, κατά κάποιο τρόπο. Όσο υπερβολικό και τραγικό και να ακούγεται. Βιβλιάρα. Διαβάζεται τρομερά εύκολα. Μη σας τρομάζει ο όγκος του. Οκ, okay. και αυτό και οι άθλοι και η Καρένινα και ο Ζιβάγκο είναι τούβλα. Μας αρέσουν τα τούβλα. Τουλάχιστον προσωπικά προτιμώ ένα τούβλο από ένα διακοσαράκι. Καλά, εξαρτάται. Είναι τούβλα, αλλά διαβάζεται πάρα πολύ όμορφα και η μετάφραση της Gutenberg είναι απίστευτη, όπως κάθε φορά ό,τι βγάζει η Gutenberg. Ε, και ναι, κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν το top 10. Δεν ξέρω τώρα πότε θα έρθει το επόμενο, από το 201 μέχρι το 300. Μπορεί σύντομα, μπορεί και πιο μετά. Θα δούμε. Τα λέμε...